Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα. Είμαστε συνάδελφοι. Ναι, καλημέρα, Κώστα. Ευχαριστώ για το χρόνο που μου δίνεις. Παρακαλώ. Άκουσα τον κύριο Πέτσα και θέλω να κάνω την εξής διαπίστωση. Έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή το οποίο είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Η εφημερίδα Documento, μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα, το site Documento News με μερικά εκατομμύρια κάθε μήνα επισκέπτες και το κουτί Πανδώρας είναι τα ελάχιστα μέσα, ίσως τα μοναδικά, τα οποία δεν έχουν διαφήμιση από την καμπάνια που αφορά όλο τον κόσμο και πρέπει να ενημερώνει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Πρέπει ο κύριος Πέτσας έπρεπε, υπήρχε και ο Δημήτρης Χατζηνικόλας εκεί πέρα και τέθηκε το θέμα και από εσάς άμεσα ή έμεσα, να απαντήσει γιατί τρία μέσα δεν πήρανε διαφήμιση. Γιατί την ώρα που παίρνει ο κύριος Φουρθιώτης, γνωστή περσόνα τηλεοπτική, χωρίς site, με ένα blog το οποίο δεν έχει καμία ανάρτηση, την ώρα που παίρνει ένα site Menta.gr που το πατάς και λέει ότι πωλείται 4.900 ευρώ, την ώρα που παίρνει το Playboy.gr, την ώρα που παίρνουν διάφοροι τύποι, άγνωστοι ιδιοκτήτες αγνώστων site, χρήματα τα οποία τα πατάς και βγάζουν error, δεν μπαίνουν τρία μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και δεν αφορά το Documento. Την παρέμβαση την κάνω γιατί είπα ότι πρόκειται για ένα διμερές θέμα. Δεν είναι διμερές θέμα κυβέρνηση το Documento, ούτε Πέτσα Βαξαβάνη. Είναι ένα ουσιαστικό θέμα που αφορά την δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν αναφέρθηκε πάντως ο κύριος Πέτσας στο Documento. Θα πάω σε αυτό. Ναι. Είπε μάλιστα, πρέπει... όχι λέω, ότι είπε πως στο ερώτημα αν η επιλογή έγινε με βάση το πόσο φιλικά είναι τα μέσα στην κυβέρνηση. Ναι, ναι, όχι, μισό λεπτό. Είπε πως έχουν πάρει διαφήμιση αντιπολιτευόμενες εφημερίδες. Το άκουσα και το άκουσαν οι τηλεθεατές. Εμένα δεν έχουν ακούσει ακόμα. Ναι, ναι. Εμένα δεν έχουν ακούσει. Θέλω να πω λοιπόν, ανεξάρτητα από τι είπε ο κύριος Πέτσας, θα πάω και στο τι είπε ο κύριος Πέτσας, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα διμερές θέμα και κανένα θέμα Βαξεβάνη, Documento ή Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας και ελευθερίας του τύπου που απειλείται. Το όνομα του κύριου Βαξεβάνη. Για κάποιο λόγο, τον οποίο ούτε τον είπε ο κύριος Πέτσας, ούτε τον ρωτήσετε αγαπητοί συνάδελφοι, μία εκ των οποίων δούλευε και στο Documento, γιατί έχει αποκλειστεί το Documento. Εντάξει, δεν εννοούσε το Documento όταν παρουσίαζε συνωμοσιολόγους. Γιατί έχει αποκλειστεί το Documento, απάντησε ο κύριος Πέτσας. Εσείς ως δημοσιογράφοι, ήμουν συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι και δύο, που έχουμε δουλέψει και χρόνια μαζί. Έχετε μία απάντηση γιατί ένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης και δύο site δεν έχουν πάρει διαφήμιση που αφορούσε τον κάθε Έλληνα, γιατί ο κάθε Έλληνας μπορεί να κολλήσει κορονοϊό. Μάλιστα. Έχετε ακούσει από τον κύριο Πέτσα κάποια απάντηση? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι, με συγχωρείτε. Γι' αυτό και αφήσαμε την ερώτηση του Δημήτρη του Χατζηνικόλα, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Πέτσας δεν είχε αναφερθεί στο Documento. Όχι, και έγινε διάλογος. Άκη μου, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια για να κάνουμε κλεφτοπόλεμο. Άλλο εννοούσε και δεν είπε πολύ καθαρά και στη συνέντευξη τύπου. Φαντάζομαι στον κλεφτοπόλεμο, στα περί κλεφτοπολέμου δεν αναφέρεσαι σε μένα. Όχι, στον κύριο Πέτσα αναφέρουμε που θέλει να κάνει κλεφτοπόλεμο. Δεν μην πέσουμε τον κλεφτοπόλεμο του κύριου Πέτσα. Στο χθεσινό briefing ο κύριος Πέτσας είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι πήρανε και αντίπαλες εφημερίδες, αλλά δεν πήραν μόνο αυτές οι οποίες έλεγαν για κοροϊδοϊό και κοροϊδοϊό ότι υπάρχει κορονοϊό. Το Documento λοιπόν, να διευκρινίσουμε, ότι έχει βγει με 7 πρωτοσέλιδα ενημερωτικά για το κορονοϊό, είναι η μόνη εφημερίδα που επί δύο μήνες την ηλεκτρονική της έκδοση, την εφημερίδα την έδινε ηλεκτρονικά, τζάμπα, δωρεάν για να ενημερωθεί ο κόσμος για τον κορονοϊό. Έχει φτιάξει ειδικό newsletter για τον κορονοϊό. Έχει βγάλει επιστήμονες από τον κύριο Ιωαννίδη. Και λες ότι έμεινε έξω από την κρατική διαφήμιση. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Άκη, δώσουμε ένα λεπτό. Παρακαλώ, θέμα, όχι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελειώνει η εκπομπή. Ζήτησε να παρέμβει. Με χαρά μας να παρέμβει. Δεν είναι λοιπόν το θέμα ήξης-αφήξης του κυρίου Πέτσα. Ο κύριος Πέτσας έδωσε σε ανύπαρκτο site του κουμπάρου του διαφήμιση. Μάλιστα. Και δεν έδωσε το Documento. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστούμε έδωσε πολύ. Έδωσε σε site που δεν υπάρχει, στον κύριο Μένιο Φουρθιώτη. Σε ένα blog, ούτε καν site που δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Βαξεβάνη. Αν έχει δώσει. Ένα λεπτό, μην κλείνουμε έτσι τη γραμμή. Σε παρουσιαστή με site. Έχει δώσει 1 εκατομμύριο σε παρουσιαστή με site. Το ανέχεστε αυτό? Λειτουργεί δημοκρατία έτσι? Είναι δικά τους λεφτά, είναι δικά μας λεφτά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δώσει τα λεφτά μας για να χρησιμοποιούν και να αγοράζουν συνειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν.